Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ακούτε West Radio στους 98 FM. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Αγραφιώτης και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής μας εδώ του West Radio την κυρία Ραχίλ Μακρύ, βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Κυρία Μακρύ, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Αγραφιώτη. Σας ευχαριστώ για την πολύ τιμητική πρόσκληση για μένα. Θέλω να καλημερίσω και να χαιρετήσω όλους τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, να τους πω να είναι καλά, να έχουν δύναμη. Και τώρα θα αναλύσουμε βέβαια και τα θέματα μετά από όλο αυτό, τα οποία είναι πάρα πολλά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Βέβαια, έχουμε να δώσουμε κοινούς χαιρετισμούς μας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά, στην Πτολεμαϊδα και φυσικά στις άλλες περιοχές, στα Σέρβια, στο Αμίντιο, στη Σιάτιστα, στο Τσοτίλι. Κυρία Μακρύ, τρέχουν πάρα πολλά φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Και βεβαίως είχαμε ένα γεγονός εδώ στην Κοζάνη, στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο, την επίσκεψη εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών πάνω σε πάρα πολλά βασικά και χρόνια αιτήματά τους, όπως είναι η αποπληρωμή των εφημεριών τους, κάποια άλλα ζητήματα όπως είναι οι συνθήκες εργασίας, τα προβλήματα που υπάρχουν με τις λήψεις στο προσωπικό. Πείτε μας λίγο τι διαπιστώσατε από την επίσκεψή σας στο Μαμάτσιο και ποιες είναι οι θέσεις σας πάνω στα θέματα της υγείας για την περιοχή όσον αφορά και το Μαμάτσιο και το Ποδοσάκι όμως. Όπως είπατε και προηγουμένως, σήμερα οι ειδικευόμενοι γιατροί του Μαμάτσιου νοσοκομείου προέβησαν σε επίσκεψη εργασίας, καθώς όπως μου είπανε σήμερα το πράγμα έχει φτάσει στο... δηλαδή είναι αδιέξοδο πια. Καταρχήν είναι το σοβαρό θέμα το οποίο οι γιατροί είναι απλήρωτοι επί 5 μήνες των εφημεριών τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί όπως γνωρίζουμε ένας γιατρός ζει στην ουσία από τις εφημερίες του. Είναι το 1/3 περίπου του μισθού του, ίσως και το μισό. Το να μην πληρώνουμε έναν γιατρό λοιπόν και να περιμένουμε να επιβιώσει αυτός και μετά να προσφέρει καλές υπηρεσίες στον ασθενή είναι αδιανόητο. Να πω όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Οι γιατροί εκεί μου κατήγγειλαν σήμερα πριν λίγη ώρα που ήμουν μαζί τους πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά θέματα μου έθιξαν. Για να σας πω, μου έδωσαν ένα παράδειγμα ότι εκεί βρισκόταν γιατρός ειδικευόμενος ο οποίος είναι μέσα στο νοσοκομείο από την Παρασκευή και είναι σήμερα Δευτέρα και κάνει εφημερία επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη γιατρών στο νοσοκομείο. Να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί, ότι έχουν φτάσει στο προχώρητο από άποψη ανθρώπινων δυνάμεων. Αρχίζουν και κινούνται πλέον και οι ίδιοι, όπως δηλώνουν, και οι ίδιοι επικίνδυνοι για τους ασθενείς το να κάνουν τόσο πολλές εφημερίδες επί 3-24 ώρα. Πέρα από λοιπόν την έλλειψη τη σοβαρή του προσωπικού, υπάρχουν και πολλές σοβαρές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό. Ας πούμε, μου δώσανε κάποια παραδείγματα ότι εκεί δεν έχουν, για παράδειγμα, κολάρα, που είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχουν ράματα, δεν έχουν γάντια, δεν έχουν γάζες, δεν έχουν μπουκαλάκια για αιμοληψίες. Η κατάσταση δηλαδή πλέον είναι τραγική για ένα νοσοκομείο να υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις. Επίσης μου είπαν ότι τώρα κατά την επίσκεψη στην οποία πραγματοποιούν οι γιατροί, κάποιες εφημερίες που δεν κάνουν οι ίδιοι, τις κάνουν αγροτικοί γιατροί. Οι οποίοι αγροτικοί γιατροί, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι ειδικευμένοι γιατροί για να μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα νοσοκομείο. Είναι γιατροί οι οποίοι κάνουν το αγροτικό τους μετά, αφού τελειώσουν την ιατρική σχολή, και δεν νομίζω ότι είναι σε θέση οι άνθρωποι, όσο και να θέλουν, να μπορούν να καλύψουν ένα νοσοκομείο και τις ιδιαιτερότητες αυτού. Τι να πω, τα προβλήματα γίνονται πλέον εξοργιστικά. Να πω ότι μου δώσανε και μία ανακοίνωση, ένα δελτίου τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, ο οποίος τους καλύπτει, και μάλιστα σε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος μιλάει για πολιτική διάλυση του συστήματος υγείου και αλαζονική αδιαφορία της ηγεσίας και του Υπουργείου αλλά και των διοικητών εδώ του νοσοκομείου, τους οποίους εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω και να τους πω να πάρουν θέση, να βγουν και να απαντήσουν στις πολύ σοβαρές καταγγελίες των γιατρών, γιατί όπως μου είπαν κιόλας, δέχονται και πιέσεις οι γιατροί για να μην προβούν σε αυτή την επίσκεψη και να τις σπάσουν οι διοικητές, όπως μου είπανε, προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες που αν μη τι άλλο δεν είναι σοβαρές και δεν είναι δημοκρατικές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τις καταγγελίες των γιατρών. Αυτό από το θέμα του Μαμάτσιου. Όσον αφορά τώρα το θέμα του Ποδοσάκιου, είναι
το θέμα το οποίο χρονίζει. Είναι πολύ σοβαρά και εκεί τα προβλήματα. Θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να αντιληφθούν ότι δεν πρέπει, πρέπει να είναι ενωμένοι στα θέματα των δύο νοσοκομείων, και του Μαμάτσου της Κοζάνης που έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά και του Μποδοσάκιου που ενώ έχει μια φοβερή υλικοτεχνική υποδομή, ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί να αποτελέσει το κόσμημα της Βορείου Ελλάδας, θα πρέπει να το στηρίξουμε, να το απαξιώνουν και να μην έχει γιατρούς, ώστε να το οδηγήσουν προφανώς αυτό που θέλουν, που είναι η ιδιωτικοποίησή του. Είναι ξεκάθαρα πια η πολιτική, τα είχαμε καταγγείλει και προεκλογικά, ότι το σχέδιό τους είναι η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, μέσω του ΕΣΠΑ έχουν εκταμιεύσει ποσά, τα οποία πάνε σε βάρος όλων των Ευρωπαίων πολιτών, που με τα ποσά αυτά θα φτιάξουν υλικοδρόμιο, όπως έμαθα, στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Δηλαδή θα έχουμε ένα νοσοκομείο με τέτοια υποδομή, με υλικοδρόμια, για να εξυπηρετήσει ποιους πλέον, τους πολίτες ποιους, της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή τον Έλληνα πολίτη, ή πλέον θα εξυπηρετούν άλλους, οι οποίοι κάνουν τα χρήματα. Εσείς, κυρία Μακρύ, κάνετε και μία ερώτηση σχετική προς τον Υπουργό Υγείας για το θέμα των νοσοκομείων και βεβαίως και των ελλείψεων. Όμως τι προτείνετε για αυτό το πράγμα, τι θα πρέπει να γίνει για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα στα δύο νοσοκομεία? Για να επιληθούν τα προβλήματα θα πρέπει να ακούσουν καταρχήν, να δούνε τις ανάγκες που υπάρχουν από άποψη γιατρών, γιατί εκεί είναι το βασικό μας πρόβλημα, η στελέχωσή τους, και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και αν δεν έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, ό,τι και να έχουμε, και υλικοδρόμια και τις πιο πολυτελείς αίθουσες, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να προβούνε, και υπάρχει στο μνημόνιο και εξαίρεση, δεν μπορούν να επικαλούνται ότι πάει στο 1 προς 5 ή στο 1 προς 10, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι για τους γιατρούς υπάρχει εξαίρεση από το μνημόνιο και ότι μπορούν να προβούν τουλάχιστον στην πρόσληψη των επικουρικών γιατρών. Επίσης, ένα άλλο, σαν μια δικαιολογία που προβάλλουν, είναι ότι οι γιατροί δεν έρχονται. Δεν είναι έτσι. Όταν προκυρήσονται οι θέσεις, οι γιατροί έρχονται. Θα πρέπει λοιπόν να προσλάβουν τους γιατρούς αυτούς τους επικουρικούς, να επανδρώσουν τις κλινικές των νοσοκομείων, ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Το ίδιο ισχύει και για τους νοσηλευτές και για όλο το προσωπικό βέβαια των νοσοκομείων, γιατί δεν μπορεί να έχουμε και δύο νοσοκόμες και να κάνουν 30 ώρες και να καλύπτουν 30 ασθενείς. Αυτό είναι αδιανόητο. Τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία Μακρύ, που απασχολεί έντονα τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας και αφορά βεβαίως τις αποσπάσεις των αστυνομικών υπαλλήλων, συνοριοφυλάκων. Στον Εύρο, πάρα πολλά άτομα έχουν φύγει πλέον από τη Δυτική Μακεδονία. Οι ελλείψεις είναι πάρα πολλές. Και βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα πλέον, τίθεται ένα ζήτημα φύλαξη των συνόρων, ειδικά της Περιφερειακής Ενότητας Κοστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Και βεβαίως κακοποιητικά στοιχεία μπορούν να παρασφυρίσουν και μέσα από τα σύνορα και να έρθουν και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ποια είναι η άποψη που έχετε σχετικά με το ζήτημα αυτό και τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Υπάρχει επαρκή σχεδιασμός, πιστεύετε, από την πλευρά του Υπουργείου? Κανένα σχεδιασμό, κύριε Γραφειώτη, από τη μεριά του Υπουργείου. Εδώ καλύπτουμε την πολιτική του, τι να πω, αναδρία. Δηλαδή, θα φτάσω σε τέτοια σημεία να τον έχω αποκαλέσει και ιδίως δημοσίως τον Υπουργό ως ανδρίκελο. Είναι πλέον ανδρίκελο της Τρόικα. Δεν είναι δυνατόν να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις και να μην απαντάνε σε ερωτήματα βουλευτών, να μην απαντάνε στα συνεχή μας δελτία τύπου, τα οποία τους βγάζουμε καθημερινά. Και ο κύριος Καπερνάρος έχει κάνει ερώτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό και των 1188 αστυνομικών, τους οποίους με μία εντολή η οποία ήρθε σε λίγες ώρες, πήρε αυτούς τους αστυνομικούς και τους απόσπασε στον Εύρο, χωρίς όμως να εξηγήσει σε κανέναν, τουλάχιστον έστω στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, για το ποιο είναι η σκοπιμότητα της πράξης αυτής. Το αποτέλεσμα είναι ότι εδώ έχουμε αστυνομικούς, οι οποίοι έφυγαν κατά παράβαση των προεδρικών διαταγμάτων, χωρίς να έχουν προλάβει οι ίδιοι να τακτοποιήσουν έστω, γιατί έχουν και μια προσωπική ζωή και δεν μπορεί να αναστατώνεις ανθρώπους και γυναίκες που έχουν παιδιά και να τους παίρνεις και να τους πηγαίνεις στον Εύρο, και χωρίς να διασφαλίσουν βέβαια τις συνθήκες υγιεινής, τις συνθήκες ασφάλειας όταν τους πηγαίνουν εκεί. Είχαμε τα φαινόμενα, όπως ενημερώθηκα, και από τις ομοσπονδίες των αστυνομικών της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και από ανθρώπους αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ότι από τις πρώτες μέρες είχαν πρόβλημα αστυνομικοί και κοιμώνουν στους δρόμους και κοιμώνουν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Δεν είχε γίνει καν πρόβλεψη για το πού θα μείνουν αυτοί οι αστυνομικοί, για το πώς θα σιτίζονται. Επίσης, έχουμε καταγγελίες πολύ σοβαρές, οι οποίες εμπίπτουν πλέον
στο ποινικό δίκαιο, ότι χρησιμοποιούνται, ότι κάποιοι μεταφέρονται σε κάποια σημεία δύο αστυνομικοί περίπου στη Βάρδια με πλωτά, τα οποία είναι χωρίς νεολόγιο, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες άδειες και επίσης θέτουν σε κίνδυνο έτσι την ασφάλεια πλέον των αστυνομικών. Τους αφήνουν επίσης σε κάποιες ζώνες στις οποίες υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε, οι Τούρκοι από απέναντι και μπορεί να πέσουν θύματα προβοκάτσιας από την απέναντι πλευρά και να τους κατηγορήσουν τους ίδιους τους αστυνομικούς. Τι θα γίνει δηλαδή σε αυτή την περίπτωση που κατηγορήσουν αστυνομικούς ότι έχουν εμπλακεί στη διακίνηση λαθρομεταναστών? Δηλαδή είναι μια κατάσταση γενικά πολύ τραγική και βέβαια δεν είναι μόνο από την πλευρά των αστυνομικών, που πολλοί από αυτούς επίσης, να πω, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία του Εύρου, γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα από τα τσιμπήματα των κουνουπιών και επίσης είναι εκτεθειμένοι σε δαγκώματα φιδιών, καταλαβαίνετε, σε όλες τις περιβαλλοντικές δηλαδή συνθήκες, τις δύσκολες που έχει ο Εύρος. Ναι, αλλά σε αυτά θα μπορούσαν να είχαν αυτά τα ίδια προβλήματα και εδώ, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που άμα υπηρετούσαν. Δεν είναι δηλαδή. Βεβαίως. Δεν ναι. αλλάζει κάτι όμως. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά εκεί γνωρίζετε ότι οι περιβαλλοντικές και οι καιρικές συνθήκες γενικά στον Εύρο. Ο Εύρος είναι μια ιδιόρυθμη γενικά περιοχή, μια δύσκολη περιοχή. Θέλει ειδική ειδίκευση των αστυνομικών. Δεν είναι μια περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία. Έχει από την άποψη όχι της, ξέρετε, το αν ξέρουν οι αστυνομικοί να. Από την άποψη της δουλειάς τους, έτσι το πώς δηλαδή θα αποτρέψουν τη λαθρομετανάστευση, μιλάω για την αντιμετώπιση των συνθήκων, οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητα. Όπως γνωρίζετε, ο Εύρος είναι μια περίπτωση που έχουν έλλη, έχουν ποτάμια κλπ. Πιστεύετε, και είναι λίγο περίεργα. Κυρία Μακρύ, πιστεύετε ότι θα επιμηκυνθεί αυτός ο χρόνος των αποσπάσεων και αυτοί οι άνθρωποι θα παραμένουν πάνω? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Ναι, το πιστεύω. Περίπτωση. Πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα, γιατί δεν δίνουν απαντήσεις. Τους έχουμε καλέσει λοιπόν τουλάχιστον να απαντήσουν στους Έλληνες αστυνομικούς, οι οποίοι αγωνιούν εκεί, έχουν αφήσει τις οικογένειές τους, να μας πούνε αν αυτό το μέτρο θα είναι προσωρινό ή δεν θα είναι. Δεν απαντάνε και αυτή, ξέρετε, η σιωπή εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα για το τι θα γίνει. Πιστεύω ότι δεν θα είναι μόνο τους δύο μήνες. Μελετάτε κάποια ενέργεια νομική να κάνετε σαν ανεξάρτητοι Έλληνες για να μπορέσετε να αποτρέψετε μια παρατεταμένη απόσπαση αυτών των ανθρώπων σε αυτό το μέρος? Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να προβούνε. Ο ρόλος των βουλευτών είναι να προβαίνουν σε ερωτήσεις προς τους υπουργούς. Αυτός είναι ο κοινοβουλευτικός ρόλος μας. Βέβαια, αν χρειαστεί, θα παρέμβουμε με επίκαιρη ερώτηση ή θα παρέμβουμε, όπως έχουμε συμφωνήσει και με τον κύριο Καπερνάρο, ή ομαδικά όλη η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα ζητήσουμε ποινικές ευθύνες για τα θέματα αυτά και να πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι δίκαια τα αιτήματα. Και επίσης το πιο ανησυχητικό που δεν είπα από όλη την ιστορία, πέρα από το κομμάτι των αστυνομικών, είναι ότι έχουμε μείνει αφύλακτοι, κύριε Γραφιώτη, αυτή τη στιγμή. Η Δυτική Μακεδονία, λυπάμαι που θα το πω, είναι αφύλακτη προς την εγκληματικότητα. Τα φυλάκια πάνω προς την Αλβανία, στη Δυτική Μακεδονία, είναι πλέον κλειστά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα επανδρώσουν. Και επίσης εδώ βρισκόμαστε ότι δεν έχουμε καν περιπολικά για να στείλουν οι αστυνομικοί, αν συμβεί ένα περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή, ξέρετε, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ήμουνα προχθές στο αστυνομικό μέγαρο, όπου είχα μία συνάντηση με τις ομοσπονδίες των αστυνομικών υπαλλήλων της Δυτικής Μακεδονίας, όπως σας είπα. Κατέβηκα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο για να ενημερωθώ, ξέρω, στο κέντρο της άμεσης δράσεως, για να ενημερωθώ. Εκεί λοιπόν ο υπάλληλος αστυνομικός με ενημέρωσε ότι μόλις πριν λίγα λεπτά υπήρχε μία κλήση από την Αγία Παρασκευή, το χωριό αυτό, για κάτι πολύ σοβαρό, και δεν υπήρχε περίπτωση να στείλουν, όχι περιπολικό, κανέναν όμως. Γιατί δεν υπήρχε. Γιατί τη Βάρδια πλέον στις αστυνομικές διευθύνσεις την κάνει ένας αστυνομικός. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή τι είμαστε? Είμαστε πλέον αφύλακτοι? Πήραμε για να ενισχύσουμε μια περιοχή για τον Εύρο και από την άλλη αποδυναμώσαμε και απογυμνώσαμε όλη τη Δυτική Μακεδονία? Και ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη και την ποινική ευθύνη για ό,τι θα πάθουν οι κάτοικοι ή μπορεί να πάθει ένας Έλληνας πολίτης, ένας πολίτης Δυτικής Μακεδονίας, που είναι αφύλακτος? Από τη στιγμή όμως που το εθνικό συμφέρον προέχει να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι στον Εύρο, η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι πρέπει να είναι στον Εύρο και να αποδυναμωθούν λίγο οι υπόλοιπες περιοχές. Μα εδώ μιλάμε για την πλήρη αποδυνάμωση. Δεν μιλάμε για το να φύγουν, να βοηθήσουμε και να δώσουμε μια δύναμη στον Εύρο. Φυσικά θα γίνει αυτό, αλλά θέλει προγραμματισμό πρώτα. Θέλει να μιλήσουν με τους φορείς, να δουν τα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από αυτή την ενέργεια. Γιατί το να αφήσεις έρμεο της εγκληματικότητας και μια ολόκληρη περιφέρεια είναι, αν μη τι άλλο, τραγικό. Είναι πολιτική. Τι να πω, δεν θέλω να πω.
την έκφρασή μου, να μου επιτραπεί. Δηλαδή και οι κάτοικοι εδώ τι θα κάνουμε, θα είμαστε έρμεα πια της εγκληματικότητας? Γιατί όπως γνωρίζετε θα έχουν ενημερωθεί οι εγκληματίες και οι κακοποιοί ενημερώνονται πάρα πολύ εύκολα για την κατάσταση που επικρατεί στην αστυνομία και είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε ληστείες, να, να εισβάλλουν μέσα στα σπίτια πλέον, να κλέβουν, έτσι δεν είναι? Και είναι... Είμαστε αφύλακτοι στην ουσία. Δηλαδή, μπροστά στο να φυλαχτεί ο Εύρος, εμείς δεν θα έχουμε αστυνόμευση. Δηλαδή, αυτό δεν είναι λογικό. Θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους, να βάλουν το στρατό. Ο στρατός, από ό,τι έμαθα εκεί, είναι αμέτωχος. Δεν κάνει τίποτα. Για ποιο λόγο, λοιπόν, δεν χρησιμοποιούν το στρατό, ο οποίος είναι και ειδικευμένος σε πολλές περιπτώσεις για την αγέτηση και ελαφρομεταναστών και για την προστασία των συνόρων μας. Και στο κάτω-κάτω είναι και η δουλειά του στρατού έτσι, να προστατεύουν τα σύνορα της χώρας μας και όχι η ελληνική αστυνομία, που μπορεί να μην είναι ειδικευμένη σε πολλές περιπτώσεις από αυτά. Μάλιστα, ένα μουσικό διάλειμμα μικρό και επανερχόμαστε με την κυρία Μακρύ, την βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. West Radio, κυρίες και κύριοι, καλημέρα.
στο μικρόφωνο Μιχάλης Αγραφιώτης και φυσικά πολλά τα θέματα που απασχολούν εδώ την περιοχή. Είμαστε εδώ με την κυρία Μακρύν για να συζητήσουμε τη βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για να συζητήσουμε φλέγοντα ζητήματα τα οποία συζητάει όλος ο κόσμος στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, και βεβαίως σε θέματα τα οποία αφορούν και την καθημερινότητα και το οικονομικό γίγνεσθε των ανθρώπων και βεβαίως τις αλλαγές στο κοινωνικό status quo που επιφέρουν όλες αυτές αλλαγές. Κυρία Μακρύν, να πάμε σε ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, και είναι η συρρήκνωση των υπηρεσιών. Και αναφερόμαστε φυσικά στο θέμα των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, των ΔΟΗ, που πλέον κάθε περιφερειακή ενότητα θα έχει μία ΔΟΗ στην έδρα κάθε νομού. Yeah. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Κάνατε και μία ερώτηση σχετική και βεβαίως έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός για αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης. Ποια είναι η δική σας θέση? Δεν μπορώ καταρχήν να καταλάβω ποια είναι η λογική της κυβέρνησης. Δηλαδή τι θα είναι αυτό το οποίο πώς θα υποφεληθεί το κράτος, πώς θα μειωθεί λειτουργικά οι δαπάνες με το να κλείνουμε τις εφορίες. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει βέβαια τεράστιο πρόβλημα πρώτα απ' όλα στους πολίτες, έτσι, στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες για να μπορούν να είναι συνεπείς ως φορολογούμενοι πλέον. Αυτό θα δημιουργήσει πρόσθετα στο κράτος προβλήματα για την ίσπραξη των εισφορών. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, γι' αυτό κατέθεσα και μία ερώτηση, στην οποία το καλό τον Υπουργό Οικονομικών να μας απαντήσει ποιο είναι το όφελος από αυτή την πράξη. Δεν μπορεί όλα να τα θέτουμε στα πλαίσια του νόμου, έγινε νομίζω αυτό. Βασικά, κυρία Μακρύα, από ό,τι λέει το Υπουργείο και από τα δημοσιεύματα που έχω διαβάσει, αυτές όλες οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις γίνονται γιατί θέλουν να νοικοκυρέψουν το κράτος και βεβαίως λένε ότι οι πολίτες εξυπηρετούνται μέσα στον ΚΕΠ. Θα υπάρχει τέτοια πιθανότητα, εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, ή θα μείνει και αυτό ένα? Να δείτε. Έτσι λένε θεωρητικώς όταν τους ρωτάς για ποιο λόγο. Δηλαδή, αλλά δεν έχουν απαντήσει εγγράφως για το αν έχει γίνει σχεδιασμός πολιτικός για το πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να κλείσουν οι ΔΟΗ και να μειωθούν λειτουργικά, αλλά θα πρέπει να αποδείξουν εγγράφως και με μελέτες το ποιο θα είναι ακριβώς σε τι επωφελούμαστε από αυτή την πράξη τους. Δηλαδή είναι τα λειτουργικά, ποια θα είναι, ποιο είναι η μελέτη του κόστους ωφέλους από όλη αυτή την πράξη των κλεισίματων στον ΔΟΗ. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει πάρα πολύ, η μία απόσταση από την άλλη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δηλαδή χωριά τα οποία χρειάζεται ο άλλος να διανύσει 70 χιλιόμετρα για να μπορεί να πάρει ένα απλό χαρτί από την εφορία. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους κατοίκους? Θα πρέπει ο κάτοικος να κατεβαίνει τώρα από το χωριό, ας πούμε, τώρα που σκέφτομαι την Ελάτη, 70 χιλιόμετρα, όταν έχουμε τέτοια προβλήματα οικονομικά έχουν οι άνθρωποι που είναι άνεργοι, να πληρώσουν τη βενζίνη ή να βρουν έναν τρόπο να κατέβουν για να καταθέσουν ένα χαρτί, να πάρουν ένα χαρτί που χρειάζονται από την εφορία? Υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση η οποία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, πάνω σε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή μέσω των ΚΕΠ να εξυπηρετηθούν αυτοί οι πολίτες. Υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα χαρτιά, κύριε Γραφιώτη. Στην πραγματικότητα δεν έχει υλοποιηθεί, γιατί και τα ΚΕΠ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Τα ΚΕΠ ήταν μια πάρα πολύ ωραία, ας το πω, διοικητική πράξη που έγινε από το κράτος, η οποία πραγματικά βοηθούσε. Όμως, αν πάει κάποιος σήμερα στα ΚΕΠ, πόσοι υπάλληλοι εργάζονται μέσα πλέον στα ΚΕΠ? Όπως γνωρίζουμε, έχουν απλά αποσπαστεί υπάλληλοι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι εκεί όπως είχαμε με τους συμβασιούχους, τους οποίους έχουν διώξει όλους. Ποιος λοιπόν θα κάνει αυτή την πράξη? Επίσης, γνωρίζουμε ότι τα συστήματα αυτά δεν λειτουργούν πια τα ηλεκτρονικά για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Επομένως, ποιος είναι ο πολιτικός του σχεδιασμός ακριβώς? Ποιες θα είναι ακριβώς τα διοικητικά έγγραφα τα οποία θα διακινούνται και τι θα μπορεί να κάνει το ΚΕΠ για να εξυπηρετεί τον πολίτη? Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, θα προβούμε στο κλείσιμο των ΔΟΗ, χωρίς όμως να ξέρει ο πολίτης και να έχει ενημερωθεί ότι θα πάει σε ένα ΚΕΠ και θα εξυπηρετηθεί. Αν είναι έτσι και λειτουργούν σωστά τα ΚΕΠ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί και μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε χωριό, όπως υπάρχουν και όλα σε ορισμένα, ώστε να μπορεί ο πολίτης να πάει ένα στο ΚΕΠ του και να κάνει τη δουλειά του. Όμως εγώ αμφιβάλλω πλέον, γιατί έκλεισε κάποιο ΚΕΠ στην περιοχή, έκλεισε τις ΑΝΙΣ, επομένως οι κάτοικοι αυτοί που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, πηγαίνουν στα ΚΕΠ?
Αυτό είναι το θέμα. Πηγαίνουν στην εφορία, έτσι στην δεν εφορία είναι. Κανονικά και στην Κοζάνη, που έρχονται πάλι 20 χιλιόμετρα. Πού είναι, έβγαλαν κάποιο διάγγελμα, έβγαλαν κάποια απόφαση και έβγαλαν κάποιο εγκύκλιο σαν Υπουργείο που λέει πού θα πάνε οι κάτοικοι. Δηλαδή, εσείς είστε υπέρ του νοικοκυρέματος της δημόσιας διοίκησης. Αλλά αυτό δεν είναι νοικοκύρεμα, κύριε Γραφείο. Αλλά με τρόπο και με πολιτική βούληση να δουλέψει στη δημόσια διοίκηση. Και φαίνεται, γιατί ξέρετε ότι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, που είναι μια πολύ ανώτατη σχολή των στελεχών του δημοσίου, έχει κάνει μέσω των φοιτητών του μια πάρα πολύ καλή μελέτη, στην οποία για την εξοικονόμηση των πόρων, τέλος πάντων, και τη μείωση της πατάλης του δημοσίου. Αυτή όμως δεν εισακούστηκε. Δεν εισακούγεται τίποτα από όλες τις μελέτες των επιστημόνων που γίνονται και είναι σοβαρές. Παρά προβαίνουν σε κάποιες πράξεις και λένε: έχει ο Θεός, ας πούμε, μπροστά, ας την κλείσουμε εμείς τη ΔΟΗ και δεν πειράζει ο πολίτης, ας τυραννιέται και ας μην εξυπηρετείτε. Προφανώς θέλουν να δημιουργήσουν στον κόσμο ταλαιπωρία. Αυτό είναι όλο. Είναι σκόπιμο αυτό, πιστεύετε? Φυσικά είναι σκόπιμο. Είναι σκόπιμο. Όλα είναι σκόπιμα. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια της σκοπιμότητας, να στρέψουν καταρχήν τους πολίτες ενάντια στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί αυτό που θα πληρώσει, αυτός που θα πληρώσει δεν είναι ο υπουργός, δεν είναι ο διοικητής, δεν είναι για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, είναι ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος δεν ευθύνεται σε τίποτα. Ο οποίος είναι σε ένα γραφείο και ο οποίος θα δεχτεί τις βολές του κάθε πολίτη. Το ίδιο γίνεται, δηλαδή είχα πάει σε ένα νοσοκομείο, της περιοχής του νοσοκομείου, και μου έλεγαν οι γιατροί ότι τους επιτίθονται και έχουν και αυτό το πρόβλημα. Επιτίθονται στον ίδιο το γιατρό. Που ο γιατρός προσπαθεί, για παράδειγμα, να κάνει τη δουλειά του. Ο δημόσιος υπάλληλος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του με τα πενιχρά μέσα τα οποία έχει και με την ανενημέρωση. Γιατί δεν ενημέρουν τους δημοσίους υπαλλήλους για το τι θα γίνει. Επομένως, δεν έχουν εγκυκλίους, δεν έχουν τίποτα και δεν ξέρουν να απαντήσουν πολλές φορές, τις περισσότερες δηλαδή, μην σας πω, σε έναν πολίτη το πού πρέπει να πάει. Έτσι έχουμε καταντήσει. Όλο αυτό δεν δημιουργεί μια κατάσταση διάσπασης ώστε να γυρίσει και ο πολίτης κάποτε αγανακτισμένος και να πει: δεν πειράζει, ας κλείσουν όλες τις υπηρεσίες. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η σκοπιμότητα. Είστε αισιόδοξοι σχετικά με την πορεία αυτών των συγχωνεύσεων, καταργήσεων? Δεν θα έχουμε και άλλες περαιτέρω συρρήκνωση υπηρεσιών στη Δυτική Μακεδονία? Ναι, θα έχουμε και άλλων υπέρ υπηρεσιών. Του κέντρου, δηλαδή θα έχουμε και προβλήματα και με το Πανεπιστήμιο και με όλα αυτά που ακούγονται. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα επαληθευτούν τα σενάρια περί κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία και κατάργηση και συγχωνεύσεων σχολών των ΤΕΗ? Ναι, ακριβώς το πιστεύω ακράδαντα ότι θα γίνει αυτό. Γι' αυτό ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε από τη Βουλή πριν το κλείσιμό τη, μία ημέρα πριν το κλείσιμο τη Βουλή. Το μόνο που ενδιέφερε την κυβέρνηση τη Τρόικα είναι να περάσει ένα νομοσχέδιο και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος για την παιδεία. Και μάλιστα συγκεκριμένα όχι για την παιδεία, για την επίλυση προβλημάτων της παιδείας. Συγκεκριμένα με το άρθρο 1, στο οποίο θα μπορούν με κάποιους όρους που έχουν βάλει έτσι ακαθόριστα και απροσδιόριστα να προβούν σε κλείσιμο συγχωνεύσεις τμήματων ολόκληρων πανεπιστημίων, γιατί τους ήταν εμπόδιο προηγούμενος νόμος και δεν μπορούσαν να κλείνουν με τόση ευκολία τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Οπότε τώρα τους ανοίγει ο δρόμος, γιατί όλο το νομοσχέδιο, αν το διαβάσει κανείς, λέει αυτό το πράγμα, επικεντρώνεται εκεί. Άρα η σκοπιμότητα ποια ήταν? Δηλαδή δεν έχουμε σαν κράτος άλλα προβλήματα τα οποία έπρεπε να έρθουν στη Βουλή και να συζητηθούν, ή έπρεπε η Βουλή αυτή τη στιγμή να είναι κλειστή? Βέβαια θα μου πείτε δεν άνοιξε. Έτσι, στην ουσία δεν άνοιξε, δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, δεν υπάρχει ο έλεγχος των βουλευτών για να μην μπορούμε να τους ελέγχουμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μείνει ανοιχτή η Βουλή, να μείνουν οι βουλευτές, να εργαστούν όλο το καλοκαίρι από τη στιγμή που υπάρχουν οι υπουργοί και υπογράφουν προεδρικά διατάγματα, για να μπορούμε και εμείς να τους ελέγχουμε και να μπορεί και ο ελληνικός λαός να μαθαίνει το τι κάνουν και όχι να προβαίνουμε σε πράξεις με τα μεσονύχτιες και να υπογράφουμε κάθε φορά τις εφαρμογές των επιταγών του μνημονίου. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, πλέον δεν περνάνε από τη Βουλή. Ό,τι έχει υπογραφεί με το μνημόνιο θεωρείται δεδομένο και πλέον εφαρμόζεται μέσω προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία δεν ενημερώνουν βέβαια τους βουλευτές, αλλά τα περνάνε από μόνοι τους. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε West Radio στους 98, η καθημερινή ενημέρωσή σας 12 με 1. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Ραχίλ Μακρύτη, βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία μας αναλύει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Αναφερθήκαμε στο Μαμάτσιο και στο Ποδοσάκι νοσοκομείο, αναφερθήκαμε στο κλείσιμο των ΔΟΗ, στους αστυνομικούς, στους αποσπασμένους και φυσικά στα φύλακτα σύνορα που πλέον είναι στη Δυτική Μακεδονία και τα προβλήματα όλα αυτά που υπάρχουν. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί για να συζητήσουμε και άλλα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας και βεβαίως να τοποθετηθεί η κυρία Μακρύ επί αυτών των ζητημάτων. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάλι μετά τις 12.30.
εμείς εσύ μαζί μου μετεράω τη δύναμή μου και πια εσμού. Κυρίες και κύριοι, ακούτε West Radio στους 98. Βεβαίως έχουμε στη λίγα λεπτά μετά τις 12.30. Στη φιλοξενούμενη στο στούντιο σήμερα είναι η κυρία Ραχίλ Μακρύ, βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, και συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχουμε αναφερθεί στα θέματα υγείας της περιοχής, έχουμε αναφερθεί στα πολύ καυτά ζητήματα του συρρήκνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, έχουμε αναφερθεί σε τοπικά ζητήματα, και πάμε τώρα λίγο να μπούμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή, κυρία Μακρύ, και βεβαίως να αναφερθούμε γενικότερα στις πολιτικές εξελίξεις. Και είστε ένας άνθρωπος που κινείται καθημερινά στην κοινωνία εδώ της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και συνομιλείτε με πολύ κόσμο. Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε και τι σας προβληματίζει με αυτά τα μηνύματα που λαμβάνετε? Τα μηνύματα που λαμβάνω είναι δυστυχώς η απογοήτευση του κόσμου. Ο κόσμος πλέον έχει δεχτεί, έχει υποστεί αυτό που λέμε σοκ με όλα αυτά που γίνονται. Δεν μπορεί καν, δεν μπορούσε, είχε μία ελπίδα πριν τις εκλογές ότι, ότι κάτι θα γινόταν. Τώρα όμως αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά ήταν ψεύδι, όλα μέρα με τη μέρα καταρρύπτονται, όσα έλεγε ο κύριος Σαμαράς, και δεν βλέπουν φως από πουθενά βασικά. Νιώθουν πάρα πολύ απογοητευμένοι. Αυτό είναι το δεν μήνυμα. Δεν πρέπει να περιμένουμε όμως, κυρία Μακρύ, να δούμε τι θα πει ο κύριος Σαμαράς στο διάγγελμά του αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έχουν γίνει κάποιες θετικές κινήσεις από την κυβέρνηση σε σχέση με τη συρρήκνωση και το σημάζεμα του δημοσίου οικονομικού και οικονομικού ελλείμματος? Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Δεν πρέπει έτσι να τα, μην τα ισοπεδώνουμε, αλλά τι λέτε για αυτό το πράγμα? Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνανε, γιατί εγώ δεν έχω δει καμία κίνηση. Έχει όταν λένε συρρήκνωση. Το έλλειμμα έχει, δεν είναι τόσο να δείτε, μεγάλο. Οι άνθρωποι, σας είπα, τα οικονομικά, η οικονομία, άλλο η οικονομία και άλλο οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Για να πάμε να λέμε εντάξει για τη μείωση του κλίματος. Και επειδή έγινε, το έλλειμμα δεν είναι ένας οικονομικός παράγοντας που είναι από μόνος του, έτσι από μόνος του. Πρέπει να δούμε και άλλους δείκτες, δηλαδή, στην οικονομία μειώθηκαν. Δεν έχει πρακτική εφαρμογή στην πρακτική. Κοινωνία είναι αυτό το πράγμα. Για να το λέμε για τα μάτια του κόσμου αυτό το πράγμα και για λόγους εντυπωσιασμού ότι μειώθηκε το έλλειμμα 1%. Το θέμα είναι τι έγινε στον πολίτη και στη ζωή του. Τι έγινε που μειώθηκε δηλαδή το έλλειμμα, για παράδειγμα λέω τώρα έτσι, γιατί δεν ξέρω ακριβώς, για 1%. Αυτό θα δώσει δουλειά αύριο στον πολίτη, αυτό θα του λύσει το πρόβλημα? Το ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που συναντώ, άνθρωποι πολυτεκνείς, οικογένειες έτσι, και μη πολυτεκνείς οικογένειες, που μου λένε ότι πλέον δεν έχουν να αγοράσουν τα βασικά είδη διατροφής για τα παιδιά τους, ότι έχει μια τρομακτική ανεργία πια, που έχει οικογένειες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους και είναι όλα άνεργα, που έχει νέους ανθρώπους με πτυχία, στα οποία προσωπικά σε μένα, ας πούμε, και στο γραφείο μου λαμβάνω βιογραφικά ανθρώπων, πραγματικά σας λέω ότι τρέπομαι να τα διαβάσω. Έχουν τέτοιο επίπεδο μόρφωσης και παρακαλάνε όλος ο κόσμος για μια δουλειά. Το ίδιο και όλη η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αντιμετωπίζει ένα τραγικό πρόβλημα ανεργίας. Πώς θα το επιλύσει αυτό ο κύριος Σαμαράς? Πού είναι τα μέτρα τα οποία έχει λάβει για να το επιλύσει? Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση των τριών είναι στο να ξεπουλάνε τη χώρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει όμως μια περίοδος χάριτος που πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς? Δεν είναι πολλοί οι μήνες που έχει αναλάβει. Ούτε δύο μήνες δεν συμπληρώθηκαν ακόμα από τότε που έγιναν οι εκλογές και ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Μήπως είμαστε λίγο νωρίς? Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς όμως προεκλογικά είχε υποσχεθεί στη διακαναλική του συνέντευξη στον κόσμο ότι ο κόσμος δεν θα υποστεί άλλη μείωση των μισθών και των συντάξεων. Αυτό τους είχε υποσχεθεί και πήγε στις εκλογές, γιατί δεν αντέχει. Το είχε πει χαρακτηριστικά στη διακαναλική του ότι δεν αντέχει άλλο ο κόσμος και ότι δεν θα προβώ σε περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και ότι δεν θα πληρώνει πάντα ο μικρομεσαίος όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική. Έχει ότι θα πρέπει να πληρώσουν και άλλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Μακρύ, από πίσω που τον πιέζει όμως. Είναι αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει. Σου λέει πάρτε μέτρα, γιατί αλλιώς θα σας βγάλουμε έξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή που πιέζει, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα προβλήματά της. Από τη Γερμανία, η οποία πλέον είναι ηγεμόνας της και δεν είναι ηγέτης. Έχουν καταστρατηγηθεί, περιττό να σας πω, και όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φωνάζουν και οι ευρωβουλευτές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι συμβαίνει. Και αντιδρούν και οι άλλες χώρες, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ όμως στην Ελλάδα αυτή που πιέζει είναι η Τρόικα, είναι οι δανειστές. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία. Οι πράξεις αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν και εκβιάζουν, και αν μη τι άλλο είναι ποινικά κολάσιμες πράξεις, δεν μπορεί να βγαίνει συνεχώς και να εκβιάζει σε έναν λαό. Υποτίθεται ότι αυτό το εγχείρημα λύθηκε με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς. Γιατί αν θυμάστε προεκλογικά, ο κύριος Σαμαράς έλεγε ότι ψηφίστε μένα, γιατί αλλιώς αν καταγγελθεί το μνημόνιο από τις αντιμνημονιακές
τις δυνάμεις που μπορεί να αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας, τότε θα βγούμε από το ευρώ. Τουλάχιστον τώρα... όμως τώρα έχουμε ένα σημείο επαφής με αυτή την κυβέρνηση, κύριε Μακρύ, ενώ με άλλη κυβέρνηση ενδεχομένως να είχαμε ντουβάρι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ο ελληνικός λαός πιστεύει πολύ στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και πρέπει να πιστεύει στην ευρωπαϊκή προοπτική. Ναι, αλλά κατηγορεί και το ΣΥΡΙΖΑ και εσάς τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι βάζετε φραγμό στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας με το να λέτε ότι πρέπει να βγούμε εκτός μνημονίου και βεβαίως να καταργήσουμε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Καταργώντας λοιπόν τη Δανειακή Σύμβαση, σημαίνει και διαζύγιο αυτομάτως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αυτό δεν προβλέπεται από καμία συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι ένα ψέμα το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιούν από το εξωτερικό εσκεμμένα. Και μάλιστα, αν δείτε οι ανακοινώσεις από πού προέρχονται, θα καταλάβετε πολύ καλά ότι είναι μια σκεμμένη κίνηση και των έξω, βέβαια, που έχουν κερδίσει πάρα πολλά από αυτή την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Αυτοί που έχουν υποφεληθεί είναι η Ολλανδία, είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έχουν κερδίσει απίστευτα χρήματα. Ήδη Αυστριακοί, οι οποίοι χαιρέτησαν σε δημοσιεύματα τους προηγούμενους μήνες την κρίση την οποία βιώνει η χώρα μας και είπαν μάλιστα ότι εμείς και τις δόσεις μας παίρνουμε και μια χαρά είμαστε και έχουμε κερδίσει από αυτό που βιώνει η χώρα μας. Αυτό είναι μια επίθεση, όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, που γίνεται από μια συγκεκριμένη χώρα, η οποία λόγω της οικονομικής υπερίσχυσης που έχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεώρησε ότι έχει καταλύσει πλέον ό,τι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν είναι ακόμα, δεν απέδειξε ότι είναι ισχυρή για να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα των συγκεκριμένων χωρών που πήγανε να κάνουν το μαγαζί τους, να το πω λαϊκά, όλο αυτό το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Προοπτική. Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι όλα ανακρίβειες και παραμύθια της Χαλιμάς, τα οποία θέλουν να επικαλούν τον κύριο Σαμαράς, γιατί γνωρίζει ότι είναι αδιέξοδη η πολιτική του, απλά εκτελεί εντολές και ότι προσπαθεί κάθε φορά να βρει αιτιολογία. Προεκλογικά έλεγε άλλα για την Ευρωπαϊκή, ότι θα βγούμε από το νόμισμα εάν ψηφίσετε αυτούς. Τώρα δεν ψήφισε ο κόσμος, τους επέλεξε για να είμαστε μέσα στο ευρώ έτσι όπως τον φόβησαν, ότι θα βγούμε από το ευρώ. Τώρα τι θα χρησιμοποιήσει, ποια είναι η λογική του τώρα για αυτά από την έξοδο στο ευρώ. Ποιο είναι το επιχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αν τηρήσουμε κάποιες δεσμεύσεις απέναντι στην Τρόικα και στο μνημόνιο. Και αυτό προσπαθεί να κάνει δηλαδή, φυσικά. Εντάξει. Τι εννοεί, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος δηλαδή να του πάρουν και όλο το μισθό, ας πούμε, και όλη τη σύνταξη. Πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες αύριο να χαρίσουμε όλους τους μισθούς. Τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης. Έχει φτάσει στο απροχώρητο ο Έλληνας πολίτης. Δεν πάει άλλο. Ανακοίνωσαν τώρα ότι θα μειώσουν τις συντάξεις προχθές, ότι δεν είναι ταμπού για αυτούς, για την μείωση των συντάξεων από τη στιγμή που υπάρχουν μισθοί που ο κατώτατος φτάνει τα 500 ευρώ. Άρα τι σημαίνει τώρα αυτό. Ναι, αλλά όμως το θέμα είναι, κυρία Μακρύ, ότι ο κόσμος σε πολύ νοπή λαϊκή εντολή επέλεξε τις δυνάμεις οι οποίες πλειοψήφισαν, οι οποίες είναι μνημονιακές, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Ναι. Άρα και διατηρούν αυτό το δρόμο, είτε είναι καλός είτε είναι κακός, προς την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αφού αυτές οι δυνάμεις πρεσβεύουν αυτά που λένε. Μα η επιλογή του να είχαν επιλέξει την αντιμνημονιακή κυβέρνηση δεν σήμαινε, όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, την έξοδό μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση. Όπως σας εξήγησα, αυτό ήταν ένα παραμυθάκι. Μέχρι και σποτάκι είχε βγάλει ο κύριος Σαμαράς, χρησιμοποιώντας παιδιά Ελλήνων πολιτών για να μιλάνε για το ευρώ και τη δραχμή ή ευρώ ή δραχμή. Είναι ξεκάθαρο ποια ήταν η θέση τους γι' αυτό. Δεν υπήρχε. Το είχαμε πει και ο πρόεδρός μας, ο Πάνος ο Καμένος, έχει προς το παρόν. Επιβεβαιώνεται σε όλες τις καταγγελίες τις οποίες είχαμε προβεί προεκλογικά. Είμαστε σταθεροί. Ό,τι λέγαμε πριν, λέμε και σήμερα. Ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι είχαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα. Είχαμε ξεκάθαρες θέσεις για το πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να βγούμε από την κρίση. Γιατί τώρα δεν θα βγούμε ούτε από την κρίση και η χώρα μας δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Και υπάρχει και ο κίνδυνος να βγούμε τελικά και από το ευρώ. Γιατί ίσως το ζητάμε και το παρακαλάμε να βγούμε από μόνοι μας. Γιατί όπως σας είπα, δεν προβλέπεται να βγούμε. Αλλά αναγκαστικά ίσως θα ζητάμε από μόνοι μας, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να συνέρθουμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι από όλα αυτά έχει ο κύριος Σαμαράς να πει. Που ο κύριος Σαμαράς προεκλογικά είπε 1.000 στους Έλληνες πολίτες και βλέπουμε ένα-ένα τα αναιρεί μέρα με τη μέρα. Πού είναι αυτή η περίφημη αναδιαπραγμάτευση. Τι έγινε αυτή η περίφημη αναδιαπραγμάτευση. Είπε ότι αν περάσουν αυτά τα μέτρα που είναι σε σχεδιασμό, μπορεί να έρθει η επιμήκυνση της εφαρμογής του μνημονίου, μπορεί να έρθει η διαπραγμάτευση κάποιων όρων του μνημονίου, μπορούν να επέλθουν αυτά αν πάρουν οι Έλληνες σοβαρά και εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά που θα τους έχει τάξει η Τρόικα για τα 11,5 δις, τα ισοδύναμα αυτά μέτρα. Τώρα από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και το διάγγελμα τι θα πει και ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, το περιμένουμε, εμείς ξέρουμε σαν ανεξάρτητοι Έλληνες τι περιμένουμε να ακούσουμε.
Νομίζω ότι και οι Έλληνες πολίτες έχουν αντιληφθεί πια μετά από το πρώτο σοκ των αναιρέσεων των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, έχουν καταλάβει τι θα ακούσουν και αυτοί και περιμένουν. Δυστυχώς, δηλαδή όταν λέμε ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει τους Έλληνες να υπακούσουν, σε τι να υπακούσουν, αφού ό,τι κάνουν δεν ρωτάνε τον Έλληνα πολίτη, απλά του υφαρπάζουν οτιδήποτε έχει. Επομένως, τι να ρωτήσουν άλλο τον Έλληνα πολίτη, δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας, όπως σας είπα, πολίτης, να πει ότι πάρτε μου, ας πούμε, ότι θα δώσουμε για 4 μήνες όλοι το μισθό ή μας πληρώνετε. Δηλαδή, τι άλλο μέτρο να κάνουν, αφού βλέπουν ότι είναι αδιέξοδη η πολιτική, δεν οδηγείται. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε αυτά τα χρήματα που ζητάει η Τρόικα και επιμένει για να πληρώνουμε τόκους. Ό,τι και να κάνουμε για να ξεπουληθεί όλη η χώρα, δεν μπορεί με όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, κυρία Μακρύ, από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω και στον έντυπο τύπο, ότι προχωράτε σε συνέδριο ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Βεβαίως, τέλος Οκτωβρίου θα γίνει το συνέδριό μας. Δημιουργούμε τις βάσεις του κινήματός μας, το οποίο βέβαια θα έχει μια διαφορετικότητα. Προσπαθούμε κι εμείς, γιατί όπως γνωρίζετε, εμείς όπως και ξεκινήσαμε και βαδίζουμε χωρίς να έχουμε οικονομικές χορηγίες και οικονομικές βάσεις. Δεν έχουμε πάρει την κρατική επιχορήγηση, την οποία αρνείται να πάρει ο πρόεδρός μας. Και επομένως πηγαίνουμε μόνο με εθελοντικά, με τους εθελοντές μας κτλ. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα δημιουργήσουμε αυτές τις δομές, όπως έχει το όραμα ο πρόεδρός μας, ο οποίος έφτιαξε το κίνημα, που το όραμά του είναι μια πολύ δημοκρατική παράταξη, με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες οι αποφάσεις θα παίρνονται από όλους τους ανθρώπους και δεν θα έχουμε τα φαινόμενα, τα κομματικά της μεταπολίτευσης, τα οποία υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν κουμάντο, ας το πω, στις περιοχές, υπήρχαν συνδικαλιστικοί φορείς, υπήρχαν τέλος πάντων άνθρωποι στις τοπικές. Αυτά σε εμάς δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν τέτοιες μορφές. Κάτι διαφορετικό που από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα θα υπάρξει, δηλαδή το Μάρτιο είδαμε την ιδρυτική διακήρυξη, είδαμε τα εγκαίνια του κόμματος, τηλεφόρου συγκρούσης των γραφείων του κόμματος. Τώρα από εδώ και πέρα τι έχουμε να δούμε από τους ανεξάρτητους Έλληνες, δηλαδή τι θα... Έχετε να δείτε πάρα πολλά. Θα πολεμήσουμε, όπως είπε και ο Τέρνς Κουίκ, στις προγραμματικές του δηλώσεις. Είμαστε 20 άτομα, όμως είμαστε μια πολύ ισχυρή ομάδα. Και οι καινούργοι βουλευτές, αλλά και οι παλαιότεροι, οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Είμαστε πολύ δεμένοι μαζί μας, σαν κοινοβουλευτική ομάδα, με αρχηγό τον Πάνο Καμένο. Προσπαθούμε και οι καινούργοι, οι οποίοι δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, να μιλάμε και να ζητάμε τη γνώμη και των παλαιότερων. Έχουμε επίσης και μέσα στο κίνημα και ανθρώπους οι οποίοι δεν εκλέχτηκαν βουλευτές, αλλά είναι πολύ σημαντικά στελέχη για μας και είναι στο οργανωτικό ή σε διάφορες θέσεις του κινήματος, όπως είναι ο Χρήστος Ζώης, που είναι ένα εξαιρετικό πολιτικό άτομο, πολύ καθαρό και ηθικό, πάρα πολύ έξυπνο. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, είμαστε δεμένοι, είμαστε μια ομάδα, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Να ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι εμείς, παρόλη τη λάσπη που φάγαμε, παρόλο τον πόλεμο που βιώνουμε ακόμη και σήμερα, ακόμη και σαν βουλευτές, να ξέρετε ότι βιώνουμε το ρατσισμό, βιώνουμε μια απίστευτη κατάσταση. Αλήθεια, θέλω να μου πείτε λίγο το κλίμα που επικρατεί στο Κοινοβούλιο και βεβαίως και με τα κόμματα και με τα άλλα τα κόμματα, με τη Χρυσή Αυγή, ποιες είναι οι σχέσεις, πώς βλέπετε τους βουλευτές. Έτσι λίγο, ποιο είναι το κλίμα μέσα στο Κοινοβούλιο που είναι τώρα πλέον ένα πολύ σύνθετο και πολύ, έτσι, με πάρα πολλές κατευθύνσεις και συνδυασμένες. Εμείς είχαμε δηλώσει, καταρχήν ο Πάνος ο Καμένος είχε δηλώσει ότι οι βουλευτές του είναι ελεύθεροι κατά το Σύνταγμα να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Αυτό προτάσει το Σύνταγμα. Δεν είμαστε ομάδες στις οποίες θα μας λέει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής τι θα κάνουμε. Και εμείς θα πηγαίνουμε σαν στρατιώτες στις 12 παρά πριν την ψήφιση οποιοδήποτε σοβαρού νομοσχεδίου ή οποιοδήποτε θέμα, να πηγαίνουμε και να ψηφίζουμε ένα ναι, χωρίς να το έχουμε δει καν το τι ψηφίζουμε, και να λέμε ναι, σαν κομματικοί στρατιώτες, πειθαρχημένοι σε αυτό το πράγμα. Αυτό θα κάνουμε. Και εγώ είχα δηλώσει προσωπικά, σαν Ρακλή Μακρύ, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ότι δεν θα ψηφίσω ούτε ένα νόμο που θεωρώ ότι είναι ενάντια στον ελληνικό λαό. Δεν θα ψηφίσω εναντίον της πατρίδας μου οποιοδήποτε νόμο, ακόμη και αν μου το επιβάλλουν, που δεν πιστεύω ότι θα μου το επιβάλλει κάποιος από τη δική μας ομάδα, ότι ακόμη αν χρειάζεται, όπως είχα δηλώσει προεκλογικά, να ψηφίσω ένα νόμο που θα κατεβάσει αύριο το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ ή οποιαδήποτε δύναμη μέσα στο Κοινοβούλιο, ακόμη και η Χρυσή Αυγή, το οποίο εγώ θεωρώ... Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, αν κατεβάσει κάτι καλό. Δεν το περιμένω ότι θα το κάνει, μακάρι να το έκανε. Και αν το κατεβάσει. Εντάξει, αν το κατεβάσει θα το δούμε, ναι. Ωστόσο δεν το θεωρώ ότι θα το κάνει. Τέλος πάντων, αλλά είπαμε ότι όταν, αν είναι και από το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και θεωρούμε ότι είναι αυτός ο νόμος μετά από τη μελέτη που θα κάνουμε
και θα το δω. Φυσικά θα πω ναι, δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί το να είναι για το καλό του τόπου και δεν πρέπει να μαλώνουμε και να πούμε ότι όχι, κατέβασε εσύ την πρόταση του νόμου ή κατέβασε η άλλη ομάδα ή είναι η Χρυσή Αυγή ή δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Αν κάτι είναι σωστό και δίκαιο και τεκμηριωμένο, εγώ θα το ψηφίσω προσωπικά. Μάλιστα, να πάμε λίγο σε μια μικρή μουσική ανάσα, κυρία Μακρύ. Ακούτε West Radio 98, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Μιχάλης Αγραφιώτης και σήμερα φιλοξενούμε κοντά μας την κυρία Μακρύ, βουλευτή ανεξάρτητων Ελλήνων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Και εσύ τα έκαψες, και εσύ τα έκαψες. Αέρας να'ρθεί, τα ίχνη να σβήσει. Χρόνια μετά, εσένα θυμίζουν δυνατά. Σιρτάρια κλειστά που έχω ανοίξει. Σε νιώθω κι ας είσαι μακριά. Βλέπουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ούτε 10 λεπτά δεν μας έχουν απομείνει και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε με την κυρία Μακρύ. Συζητήσαμε για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, προχωρήσαμε στα γενικού ενδιαφέροντος και πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Και βεβαίως, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από το λιγνητικό κέντρο της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, από τα ορυχεία μέσα από ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν ακατάπαυστα για να έχει ενέργεια η χώρα, αυτό το εθνικό προϊόν που είναι το ρεύμα που παράγεται από τη ΔΕΗ. Και βεβαίως έχει δώσει αναπνοή πάρα πολλές δεκαετίες στη χώρα μας και στην οικονομική της ευμάρεια. Κυρία Μακρύ, να πάμε λίγο έτσι λίγο σε αυτά που βλέπουμε στο θέμα της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ. Mm. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα, ποια είναι η θέση σας ως ανεξάρτητοι Έλληνες και αν πρέπει να στηριχθεί ο λιγνίτης ως το βασικό προϊόν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά βέβαια την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η θέση μας είναι η θέση που ήταν και προεκλογικά και την οποία φωνάζαμε ότι η ΔΕΗ θα ξεπουληθεί. Ήταν ήδη συμφωνημένο και αυτό φαινόταν γιατί από τον Απρίλιο με απόφαση του προηγούμενου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είχε παραχωρηθεί το 17% των μετοχών της ΔΕΗ στο Ταμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δημοσίου, που σημαίνει λοιπόν το οποίο αυτό παίρνει τις μετοχές, ας το πω, τα μετοχικά κεφάλαια δημοσίων υπηρεσιών, 10 τέλος πάντων, και ανωνύμων εταιρεών του δημοσίου για να εξυπηρετήσουν το λεγόμενο χρέος. Επομένως, βαδίζουμε πλέον στην οριστική πώληση της ΔΕΗ. Αυτό φαίνεται κιόλας γιατί υπάρχει πλήρης διάλυση στην επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πια, έχει φτάσει στο απροχώρητο και έτσι οδηγείται γιατί δεν βλέπουμε και καμία πράξη από μέρους της ανάκαμψης. Το μόνο που κάνουν είναι να προβαίνουν σε αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ, στο να προχωράνε το χαράτσι. Από την άλλη πλευρά, δεν βλέπουμε καμία προσπάθεια εξυγκίνησης της επιχείρησης και προσπάθεια μείωσης του κόστους της, ώστε να μπορέσει να επανέλθει η επιχείρηση, που είναι μια τεράστια επιχείρηση, και να πάει μπροστά. Δηλαδή οδηγείται στην καταστροφή εντέχνως, κατά την άποψη των ανεξάρτητων Ελλήνων, ώστε να είναι πάρα πολύ εύκολο σε λίγο καιρό, θα είναι πάρα πολύ λίγο, σας διαβεβαιώ, ώστε να πούν ότι η ΔΕΗ πλέον είναι προβληματική και δεν μπορούμε άλλο να την κρατήσουμε, θα πρέπει να απολυθεί. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω και εγώ τους εργαζόμενους μέσα στα ορυχεία και όλους τους εργαζόμενους βέβαια της ΔΕΗ, να τους πω να έχουν κουράγιο. Ξέρω ότι έχω πάει επίσκεψη πολλές φορές στα ορυχεία εδώ της περιοχής μας, να πω ότι οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σκληρές και να τους πω να έχουν κουράγιο, να σταθούν πάρα πολύ δυνατοί για αυτά που θα έρθουν και για αυτά τα οποία βιώνουν. Όσον αφορά τώρα για τη μεταλιγνητική περίοδο, δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο από τη στιγμή που βαδίζουμε προς την πώληση της επιχείρησης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δηλαδή, γιατί να μιλήσουμε τώρα για την ανάπτυξη, αφού η επιχείρηση δεν θα είναι πλέον του Έλληνα πολίτη. Δεν θα βρίσκεται σε δημόσια χέρια. Επομένως, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε, αφού θα βρίσκεται στα χέρια πολυεθνικών, όπως φαίνεται, επιχειρήσεων. Μάλιστα. Για ένα άλλο θέμα που ανέκυψε, ένα αναπτυξιακό έργο εδώ στην περιοχή μας,
στο φράγμα του Ιλαρίωνα. Ναι. Βγάλετε μια σχετική ανακοίνωση που λέτε ότι έχουμε θέματα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ναι, από το νερό που θα υπάρχει πλέον σε λίγο καιρό στην περιοχή. Έχουμε θέματα με την αρχαιολογία, έχουμε θέματα με τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής. Και βέβαια από τη ΔΕΗ ανεπίσημα έχουμε πληροφόρηση ότι λένε ότι όλα διεξάγονται κανονικά, ο σχεδιασμός γίνεται κανονικά και όλα θα είναι στην ώρα τους κανονικά. Εσείς τι έχετε να πείτε, μιλήσετε εκεί και με τους κατοίκους, ναι, επισκεφτήκατε την περιοχή, τι, ποιο είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, εμένα η δική μου τακτική είναι να πηγαίνω να μιλώ με τους πολίτες. Οι πολίτες και οι κινήσεις των πολιτών, όλα αυτά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και μπορούν να σε ενημερώσουν για τα προβλήματα της περιοχής. Αποφεύγω συστηματικά να πηγαίνω και να επισκέπτομαι σε δημοτυπικά πλαίσια ανθρώπους, διοικητές, διοικήσεις κτλ. Γιατί δεν μπορώ να χάνω το χρόνο μου με το να ακούω, ας πούμε, πολιτικά, ξέρετε, δικαιολογίες, οι οποίες προέρχονται από κάπου. Γι' αυτό προτιμώ να πηγαίνω και να μιλάω και να φουγκράζω με τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να μου δώσει πολλά περισσότερα και να με ενημερώσει. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της τακτικής που ακολουθώ, και βέβαια μετά από πρόσκληση της κίνησης εκεί των συντονιστικών επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα αλλά και στην Παλιουριά, γιατί είναι ενωμένα τα δύο χωριά, πρέπει να σας πω σε αυτό το θέμα, αγγίζει το θέμα αυτό με το φράγμα του Ιλαρίωνα και τα δύο αυτά χωριά. Οπότε και το θέμα είναι ότι μου κατέθεσαν τις απόψεις τους, συζητήσαμε επί τούτου για τα θέματα που υπάρχουν και επίσης κάναμε και επιτόπιο έλεγχο. Δηλαδή είδα και με τα μάτια μου αυτά τα οποία οι κάτοικοι καταγγέλουν. Δεν ήταν μόνο σε απλές καταγγελίες. Δηλαδή τα είδα και από μόνη μου. Και εκτός αυτού έχω και στα χέρια μου και την περιβαλλοντική, έχω και τους περιβαλλοντικούς όρους για το συγκεκριμένο έργο, τους οποίους μελέτησα μετά από τη συνάντηση που είχα με τους κατοίκους και βλέπω ότι έχουν δίκιο οι κάτοικοι από απόλυτο, σε αυτά τα οποία έχουν καταγγείλει και ότι δεν είναι παράλογο ή παράφρονος όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει γίνει η εμφραγή από τις 12 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, έχει δοθεί η άδεια για την εμφραγή. Που σημαίνει πλέον τι αυτό? Ότι από τη στιγμή που έγινε η εμφραγή δεν μπορεί πλέον να γίνει καμία εργασία μέσα στο χώρο στο οποίο θα γίνει το φράγμα. Τίποτα, ούτε η αποψήλωση μπορεί να γίνει, ούτε κανένα άλλο πράγμα όπως τα αρχαιολογικά τα οποία μείνανε παρατημένα. Τώρα εδώ πέρα όμως τίθονται πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Καταρχήν το πρώτο ερώτημα είναι ότι ενώ οι εργαζόμενοι εκεί με αυτά τα 8 μήνα, δίμηνα και τα λοιπά στην αρχαιολογική δούλευαν στις εξκαφές, στις αρχαιολογικές, δέχτηκαν τηλεφώνημα από όπως μου είπανε και μία εντολή και παράτησαν όπως ήταν στη μέση της δουλειάς τη δουλειά τους και τους είπαν ότι δεν μπορείτε πια να ξαναρθείτε στη δουλειά και να κάνετε οτιδήποτε. Το αποτέλεσμα είναι, όπως είδα και έχω και φωτογραφίες, υπάρχουν μέσα παρατημένοι σκελετοί, υπάρχουν μέσα πιθάρια, υπάρχουν εκτομές τις οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί, κάτι το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, δημιουργεί ένα τεράστιο ερωτηματικό, γιατί όπως γνωρίζουμε η αρχαιολογία είναι η πιο σκληρή, ας το πω, υπηρεσία στη χώρα μας και είναι και είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο όταν γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο πρώτα να πηγαίνει η αρχαιολογία, να γίνει τις απαραίτητες μελέτες, να παίρνουν και το τελευταίο εύρημα που υπάρχει και μετά να προχωράει το έργο. Μάλλον μόνο για τους ιδιώτες ισχύουν, κυρία λοιπόν, Μακρύ, αυτή είναι η νόμη προφανώς. Εδώ τώρα έχουμε, είναι ντροπή να γίνεται αυτό το πράγμα και είναι ντροπή και δεν ξέρω και ποιος θα ζητήσω τις ευθύνες άμεσα. Σε αυτή τη βδομάδα δηλαδή μέσα θα προβώ στις απαραίτητες ενέργειες και θα ρωτήσω και τον Υπουργό Πολιτισμό, γιατί θέλω να μου απαντήσουν ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την πολιτική απόφαση και υπέγραψε αυτό το χαρτί για να σταματήσουν οι αρχαιολογικές εξκαφές, που είναι κάτι αδιανόητο για τα χρονικά, είναι παράβαση του νόμου. Τουλάχιστον και οι κάτοικοι δεν λέμε εμείς ότι θα σταματήσουμε ένα ολόκληρο έργο, όπως θέλουν κάποιοι να λένε ότι εμείς πάμε τώρα και κάνουμε προσπάθειες να σταματήσουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Φυσικά θέλουμε τα αναπτυξιακά έργα, τα έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά δεν θα κάνουν και έργα εγκληματικά τα οποία δεν μπορούμε να διορθώσουμε μετά. Καταρχήν, ο πολιτισμός μας είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και, είναι ένα, και μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ανάπτυξη. Όπως αυτοί έχουν υποσχεθεί και μέσα άλλους στους περιβαλλοντικούς όρους. Ότι το έργο γίνεται, αλλά το πρώτερο μέλημα της ΔΕΗ θα είναι να γίνει πόλος έλξης η περιοχή και τουρισμού. Για να έχεις λοιπόν τον τουρισμό, αφού έχουμε και ένα ωραιότατο μουσείο στην Αιανή, θα πρέπει να πάρουν αυτούς τους σκελετούς. Γιατί εκτός αν έχουν στο μυαλό τους ότι θα βάλουν δίτες μετά, να βουτάνε, ας πούμε, για να βγάλουν τα πιθάρια και τους σκελετούς. Να πάρουμε λοιπόν αυτά τα οποία είναι
ανυπολόγιστης αξίας, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένα στον οποιοδήποτε αρχαιοκάπηλο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο θα πάει εκεί για να τα πάρει. Οι κάτοικοι ζήτησαν, και δεν είναι παράλογη η απέτηση, τουλάχιστον να αφήναν ένα χρονικό διάστημα, ώστε έστω αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί και δεν πρόλαβαν να βγάλουν, να τα πάρουν για να πάνε στο μουσείο. Και να τελειώσουν και εκτομές που δεν ήταν θέμα χρόνου. Αν θέλαν δηλαδή οι ΔΕΗ, όπως έκαναν και άλλες επιχειρήσεις στο παρελθόν με έργα, όπως ήταν ο ΣΕ για παράδειγμα, στους σύραγγες βρέθηκαν αρχαία κτλ. Ο ίδιος ο ΣΕ είχε βάλει παραπάνω ανθρώπους να δουλέψουν, που έχουμε και ανάγκη για εργασία κάποιοι, να δουλέψουν επί 24ωρου βάσους για να μπορέσουν να βγάλουν τα αρχαία. Δηλαδή αυτό δεν θα έπαιρνε ούτε μήνα στην ουσία για να γίνει. Τώρα 20 χρόνια έργο, γιατί υπάρχει τόση βιασύνη τελικά για να γίνει αυτό το έργο, δηλαδή αν μη τι άλλο. Ένα θέμα λοιπόν είναι τα αρχαιολογικά, που είναι πολύ σοβαρό. Δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και δεν έχει απαντήσει η ΔΕΗ στις επίμονες ας πούμε επιστολές που έχει κάνει και προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής, να τους απαντήσει ποιο θα είναι το ανώτατο όριο της στάθμης του νερού για το θέμα, για να σώσουν τη σκήτη του Οσίου Νικάνορα. Ο Οσίος Νικάνορας είναι ο προστάτης της Δυτικής Μακεδονίας, είναι ένα μνημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να διασωθεί, και αν δεν διασωθεί δεν υπάρχει ανάπτυξη πλέον στην περιοχή, γιατί για ποιο λόγο να έρθει να δει μια λίμνη πλέον κάποιος. Ναι. Λοιπόν, το οποίο τι θα γίνει, δεν απαντάνε, και επίσης έχουμε πάρα πολύ προβληματισμό, και εγώ προβληματίζομαι πολύ σοβαρά ότι αυτό το έργο θα χαθεί. Θα πλημμυρίσει τελικά ή θα γίνει τίποτα. Και όλα αυτά συνηγορούν στην άποψη αυτή, στο ότι δεν έχει γίνει καν η πεζογέφυρα, όπως ορίζουν οι περιβαλλοντικοί όροι, η πεζογέφυρα ή κάποιος τρόπος τέλος πάντων που δεν μας ενδιαφέρει, στο βρει η ΔΕΗ αυτό, τι τη συμφέρει ή τι μπορεί να κάνει, ώστε να μπορεί να υπάρχει η πρόσβαση από το χωριό τέλος πάντων, ακόμη όταν θα υπάρχει λίμνη δηλαδή, προς τη σκήτη του Οσίου Νικάνορα, που θα δημιουργήσει θρησκευτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι θα δημιουργήσει. Και επίσης ένα θέμα είναι ότι το είδα και από μόνη μου, δεν έχει γίνει η απαραίτητη αποψήλωση μέσα στην περιοχή. Που σημαίνει ότι θα αφήσουν το νερό, το οποίο σε 2 μήνες θα έχει καλύψει την περιοχή, να γίνει τι, να υπάρχουν τα δέντρα μέσα, τα οποία θα σαπίζουν, θα δημιουργήσουν μια σφιχτική κατάσταση, ίσως και επικίνδυνη για όλη την περιοχή. Δεν θα μπορεί να ανασάνει ο κόσμος πλέον από αυτό το πράγμα. Όλα αυτά δηλαδή είναι η απόλυτη παραβίαση όλων των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Κυρία Μακρύ, μας πιέζει όμως ο χρόνος. Ναι. Έχουμε φτάσει ήδη 1 η ώρα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είχαμε την κυρία Μακρύ, την βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Συζητήσαμε για πάρα πολλά ζητήματα. Αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακρύ, για την επίσκεψη. Πολύ.